Σήμερα έχει περάσει ένας χρόνος από τη Λαμπεντούζα, το ναυάγιο που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ανθρώπους που προσπαθούσαν να βρουν μια καλύτερη ζωή περνώντας τη Μεσόγειο. Σήμερα η Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών διοργανώνει μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων και να δούμε βαθύτερα το πρόβλημα. Το ποτάμι, σαν συνεισφορά σε αυτή τη μέρα, κάλεσε το Δήμαρχο της Σήμης, τον κύριο Παπακαλοδούκα, που δέχεται ένα μεγάλο φορτίο, ειδικά τις τελευταίους μήνες, από τους πρόσφυγες, και το Δήμαρχο του Εδρεμίτ, τον κύριο Σακά, ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες στα περίχωρα της πόλης του. Εμείς πιστεύουμε, σαν ποτάμι, αλλά και σαν Ευρώπη, ότι με συνεργασία και των δύο πλευρών του Αιγαίου μπορεί να καταφέρουμε και με την συνεισφορά, την καθοριστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύουμε ότι μπορεί να μειώσουμε τους θανάτους και τους πνιγμούς στο Αιγαίο. Πιστεύουμε γενικότερα όμως πως η Ευρώπη πρέπει να βρει μια πολιτική νόμιμης μετανάστευσης, μια πολιτική ασύλου, η οποία να στηρίζεται πάνω στις αρχές της αλληλεγγύης, έτσι ώστε και οι άνθρωποι που ζητούν άσυλο να μπορούν να βρουν σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρώπης, ανάλογα φυσικά με τις δυνατότητες, με κριτήρια που θα θεσπιστούν, και από εκεί και πέρα και οι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να εντάσσονται σε ένα σχέδιο της Ευρώπης, το οποίο χρειάζεται εργατικό δυναμικό, άμα θέλει να κρατήσει τις συντάξεις και τις δουλειές της. Όμως αυτό το δυναμικό πρέπει να έρχεται με νόμιμους τρόπους βάσει ενός σχεδίου. Αυτό λοιπόν που συζητάμε και ζητάει και η Λαμπεντούζα είναι νόμιμη οδή προς την Ευρώπη, είναι τρόποι να μην έχουμε άλλους πνιγμούς. Είμαστε σίγουροι πως η Ευρώπη με τη νέα Κομισιόν θα δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτή την πολιτική και ελπίζουμε, επειδή οι ανάγκες είναι τεράστιες, πως όποια λύση έρθει με αναθεώρηση του Δουβλίνου 3 με τις πολιτικές που ανέφερα λίγο πριν θα είναι άμεση, διότι δεν αντέχουμε, δεν γίνεται να μαζεύουμε πτώματα από το Αιγαίο. Σας ευχαριστώ.